Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Είμαι η Κική από το κανάλι MND. Αν σου αρέσουν τα βίντεο μου, μην ξεχάσεις την εγγραφούλα σου και ένα like, είναι εντελώς δωρεάν. Καλώς ήρθατε στην παρέα μου, την παρέα της Κικίτσας. Σας καλησπέριζω την όμορφη Σάμο. Φίλες και φίλοι μου, σε αυτό το βίντεο θα σας πω τις νέες προσθήκες που θα δούμε πάρα πολύ σύντομα. Ποια πρόσωπα θα μπουν να δυναμώσουν τις ομάδες. Πάμε λοιπόν. Φίλες και φίλοι μου, οι εξελίξεις συνεχίζουν να είναι καταιγιστικές και το Survivor All Star έχει μέχρι το τέλος του να μας προσφέρει πάρα πολλές εκπλήξεις ακόμη, ειδικά στο κομμάτι των παικτών που θα εισβάλλουν στο reality επιβίωσης, φέρνοντας με αυτόν τον τρόπο αναστάτωση στις δύο παραλίες. Το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ να μας αφήνει με ανοιχτό το στόμα. Ως πρώτο τι συμβαίνει στη διάρκεια κάθε εβδομάδας. Μετά την αποχώρηση του Κώστα Αναγνωστόπουλου την προηγούμενη εβδομάδα, όπως και την ανατροπή με την αποβολή Κατερίνας Δαλάκα και Ασημίνας Χατζιανδρέου, να δείχνουν πως τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, ούτε και πως πρέπει να ποντάρουμε σε κάποιον με άνεση. Οι εξελίξεις διαρκώς μας πιάνουν εξαπίνης και πολύ σύντομα πρόκειται να αλλάξουν πολλά στις δύο καλύβες, καθώς πρόκειται να δούμε νέους παίκτες να τις επισκέπτονται με σκοπό να μείνουν, να αγωνιστούν και να διεκδικήσουν τις δικές τους πιθανότητες, ώστε να φτάσουν έως το τέλος της διαδρομής, υπενθυμίζοντας στους παίκτες ότι πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερο για να μακροημερεύσουν στον Άγιο Δομήνικο. Λοιπόν, τα ονόματα που θα δούμε πολύ σύντομα είναι του Γιώρη Καπηλίδη, που μπαίνει με φόρα για να γίνει ένα από τα φαβορί λόγω της αγωνιστικής δυναμικής του μετά από όσα συνέβησαν με την Ομοσπονδία Πάλης. Μαζί του θα μπουν και τρεις γυναίκες που θα ξεσηκώσουν συζήτηση και πρόκειται για την Ελευθερία Ελευθερίου και τις δύο Παπαδοπούλου, Ειρήνη και Ευρυδίκη. Αναμένουμε επίσης, φίλες και φίλοι μου, και άλλους άντρες να μπουν. Δεν θα είναι μόνο ο Γιωρίκας. Περιμένουμε τον Αγόρου, περιμένουμε τον Θεοδόρου, αλλά έχει ακουστεί και το όνομα της Νικόλ Μαυρίδη και μία έκπληξη για το τέλος του Γιώργου Τάλα. Είχαμε ακούσει ότι ο Γιώργος ήταν στην blacklist του Ατζούν, αλλά τώρα τελευταία ακούγεται το όνομά του. Για να δούμε τι θα δούμε. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!